τις δίκες νεαρών Λαρισαίων με βάση τον τρομονόμο καταδίκασαν σήμερα από τη Λάρισα οι γνωστοί καλλιτέχνες Φίλιππος Πλιάτσικας και Διονύσης Τσακνής σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Όπως υποστήριξαν, πρόκειται για μια κίνηση της κυβέρνησης αλλά και εισαγγελέα που θέλουν να καταστήλουν τους λαϊκούς αγώνες. Ευτυχώς, τόνισαν οι δύο καλλιτέχνες που αντιστάθηκαν οι πιτσιρικάδες που δεν βγήκαν χωρίς λόγο στο δρόμο και τελειώνοντας υποστήριξαν ότι δεν είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να διώκονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Τόσο ο κύριος Τσακνής όμως όσο και ο κύριος Πλιάτσικας αναφέρθηκαν και στις ενέργειες και άλλων καλλιτεχνών λέγοντας ότι θα πρέπει πρώτα να κάνουν αυτοκριτική. Μην θεωρείτε λοιπόν ότι οι διανοούμενοι δεν κάνουν τίποτα. Κάνουν, αλλά δεν προβάλλονται οι πράξεις τους. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, διανοούμενος ας πούμε ως φουγκοκολάριος της εξουσίας, διανοούμενος ας πούμε και κάποιος άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται μέχρι τελευταία στρατιώτηση του αίματός του. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο ένας προσδοκάει την κρατική επιχορήγα και ο άλλος τον τρώει μαρμάγκα. Να βλέπουμε, εγώ πιστεύω, κάνοντας και μια αυτοκριτική, καλό είναι να κοιτάμε λιγάκι. Όχι λιγάκι, πολύ και τον εαυτό μας. Δηλαδή, πώς ο καθένας τάσεται απέναντι στο όποιο περιβάλλον δημιουργείται κάθε φορά, πώς ο καθένας τάσεται απέναντι στην όποια πραγματικότητα, εικονική ή μη, δημιουργείται απέναντί του.